μήνες στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Ράπης, δημοσιογράφος και μαζί με τον φίλο θεολόγο Βασίλη Ξηριά που βρίσκεται στο πλάι μου, αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε την φιλοξενία του Αντιφώνου για άλλη μια βιντεοσκοπημένη συζήτηση με τον Βαγγέλη Πισία, τον οποίο αν θα έπρεπε πολύ συνοπτικά με μια φράση να τον συστήσουμε στο κοινό, θα σημειώναμε ότι μεταξύ πολλών άλλων ήταν σε ανύποπτο χρόνο εκ των προτεργατών της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα», για την άρση δηλαδή του αποθαλάσσης του αποκλεισμού της. Και προφανώς σε μια συγκυρία που σημαδεύεται από τη νέα μεσανατολική ανάφλεξη από την 7η Οκτωβρίου και μετά, πιστεύουμε ότι έχουν μείνει πολλά ακόμα να πούμε με τον Βαγγέλη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, και για πράγματα τρέχοντα. Και όχι μόνο για πράγματα του παρελθόντος. Βέβαια, θα έπρεπε να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι σε αντίθεση με την κυρίαρχη αφήγηση, ο πλανήτης δεν πλάστηκε την 7η Οκτωβρίου. Το Μεσανατολικό δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου, ούτε και το μαρτύριο της Γάζας άλλωστε. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπαίνουν στη σωστή προοπτική αν δεν ιστορικοποιηθούν. Αλλά έχουμε εν μέρη καλύψει αυτή την πτυχή στην προηγούμενη βιντεοσκοπημένη συζήτησή μας και θα ήθελα ευθύς αμέσως να περάσουμε στο σήμερα και στο αύριο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δείχνει διευρυνόμενο, γιατί δεν αγγίζει πια μόνο την Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, μην την ξεχνάμε, αγγίζει τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, αγγίζει την Ερυθρά Θάλασσα και την Ιεμένη, αγγίζει την Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ, όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις, παρανόμως, που δέχονται πλήγματα σιητικών πολιτοφυλακών. Ανοίγει το ερώτημα αν θα υπάρξει ενδεχομένως μια γενικευμένη σύγκρουση και με το Ιράν. Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, είναι καλό να αναρωτηθούμε τι είδους σενάρια ανοίγονται μπροστά μας και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε ήδη από τα όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο τρίμηνο. Λόγου χάρη για την ίδια τη βιωσιμότητα του Ισραήλ, θα έλεγα, Βαγγέλη. Πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Εμείς τη βάλαμε τώρα εδώ στο τραπέζι. Την θέτουν όλο και περισσότεροι, θα έλεγα Ισραηλινοί, αλλά και αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές στην Ευρώπη και στην Αμερική, στις ΗΠΑ, οι οποίοι θα έλεγε κανείς, είναι υπεράνω υποψίας όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Γι' αυτό και εκφράζουν αγωνία, ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Σε αυτά που συζητιούνται όμως τώρα τελευταία και που μιλούν για τη βιωσιμότητα θέτουν το ζήτημα της βιωσιμότητας του κράτους του Ισραήλ, ίσως όσοι μας ακούν θα παραξενευτούν, θα πούνε, μα μιλάμε τώρα για τη βιωσιμότητα του κράτους του Ισραήλ όταν... Το στρατιωτικό γίγαντα στον οποίο ναι, η δική μας χώρα προσφεύγει για να ενισχύσει ακριβώς την ασφαλειά της και τα λοιπά. Ναι. Δεν μιλάμε για τους άλλους τώρα, τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πιθανόν να σκεφτεί κανείς ότι είναι επιξύλου κρεμάμενοι και ότι όπου να είναι θα τελειώνει η ιστορία με αυτούς και το Ισραήλ όσους δεν τους εξοντώσει θα τους αναγκάσει να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς, να τους σκορπίσουν στους πεντανέμους. Ήδη λένε η Λωρίδα της Γάζας είναι μη κατοικήσιμη, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, ήδη λένε αυτό και ήδη ακούστηκε και ένα σχέδιο για ένα τεχνητό νησί στα ανοιχτά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να τους πάνε εκεί. Αυτά λέγονται από, υποτίθεται από δημοκρατικά κράτη και από ανθρώπους που τέλος πάντων η Δύση τους θεωρεί συνομιλητές της. Βλέπουμε ότι κατεβαίνει κάθε λίγο
ο Μπλίνκεν κατεβαίνει, ο Μακρόν και συναντούν τον κύριο Νετανιάχου. Αυτοί είναι συνομιλητές της Δύσης. Είναι δείγμα και αυτό το που βρίσκεται ο δυτικός πολιτισμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αντί να τίθεται το θέμα της βιωσιμότητας ενός παλαιστινιακού έθνους, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και κράτος κάποια στιγμή, αυτό είναι άλλωστε αυτό που διεκδικεί, συζητάμε για τη βιωσιμότητα του κράτους του Ισραήλ. Λοιπόν, αν γυρίσουμε πιο πίσω, έχω εδώ ένα όνομα. Ο άνθρωπος λέγεται Σλόμο Γκάζιτ. Ο Σλόμο Γκάζιτ, ο οποίος πέθανε πριν από 10 χρόνια, Ισραηλινός φυσικά, και μάλιστα ήταν ο υπεύθυνος της στρατιωτικής intelligence του κράτους του Ισραήλ για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν, και κατά περιόδους ήταν ένας άνθρωπος που τον συμβουλεύονταν όλες οι Ισραηλινές κυβερνήσεις. Όμως ο άνθρωπος αυτός, που πρέπει να είναι 3 χρόνια που πέθανε, είπε το 2016 ότι δεν μ' ακούνε, δεν θα αντέξουμε, δεν μπορεί να επιβιώσει το κράτος του Ισραήλ εάν συνεχίσει αυτή την πολιτική. Να θυμηθούμε ότι το 2014 είχαν εξοντωθεί 2.500 Παλαιστίνοι χωρίς να έχει προηγηθεί μία 7η του Οκτώβρη. Απλά το Ισραήλ έκανε μία από τις κάθε 1-2 χρόνια επιθέσεις του, όπως έκανε και το 2006, όπως έκανε και στα προηγούμενα χρόνια. Το κούρεμα των Γκαζών, όπως το λένε. Ναι, ακριβώς. Το κούρεμα των Γκαζών, και εκεί σκοτωνόντουσαν 2.000, 1.800, 500. Ήδη αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε και αυτό, αλλά στη Δυτική Όχθη πρέπει να έχουμε φτάσει στους 400. Στη Δυτική Όχθη τώρα, που καμία σχέση με τη Λωρίδα της Γάζας, γύρω στους 400 Παλαιστίνιους. Το μακελιό συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων... Και τον οδηγούσε στο να πω, έχω μια τέτοια επίδειξης δύναμης, εκφράζει την ανησυχία για την βιωσιμότητα του κράτους του. Πρέπει να το δούμε τώρα, να το ανοίξουμε. Δηλαδή, ο φακός τώρα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλες οντότητες. Είναι η Παλαιστίνη, είναι το Ισραήλ, αλλά δίπλα είναι μια Ιορδανία, είναι μια Συρία, ένας Λίβανος. Παραδίπλα είναι ένα Ιράκ. Πιο κάτω είναι μια Σαουδική Αραβία, αλλά είναι και οι Χούθοι που τους μάθαμε τώρα κι εμείς, αυτούς τους αντάρτες με τις παντόφλες, που έχουν βέβαια το Καλάσνικοφ, τον Μπαζούκα, το Ερπιζί κτλ. Και οι οποίοι πάνε και στέλνουν μερικά, δεν είναι βεγγαλικά ακριβώς, τα οποία όμως τα στέλνουν, μερικά πηγαίνουν κιόλας σαν τηλεκατευθυνόμενα και δημιουργούν μια ένταση στην περιοχή. Συμπαραστεκόμενοι, Άραβες αυτοί, και μάλιστα ένας πολύ παλιός αραβικός λαός και ένας λαός Γεμενίτες που ζουν και πριν από τους Άραβες, δηλαδή ζουν στην περιοχή εκείνη 2-3 χιλιάδες χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε το Ιράν παραδίπλα, έχουμε όλη τη Βόρειο Αφρική. Αν τα βάλει κανείς κάτω όλα αυτά και τα μετρήσει, θα δει ότι οι Άραβες είναι 500 εκατομμύρια και θα δει ότι οι Αραβομουσουλμάνοι, γιατί θα πάμε και στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στην Ινδία, στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες, αν αρχίσεις και βάζεις και αυτούς μέσα στον λογαριασμό, πλησιάζει στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτοί όμως δείχνουν να έχουν πολιτικά αποαδρανοποιηθεί έως εξαγοραστεί. Και οι περισσότερο απίθαρχοι, ναι, είδαν απλώς το κράτος τους να καταλύεται. Βλέπε Σύρια, Λιβύη. Η Συρία είναι ενεργός αντίπαλος του κράτους του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτά που μας έρχονται σαν πληροφορίες από κάτω και πάνω σε αυτά εμείς κάνουμε τις εκτιμήσεις μας, δεν είναι πάντοτε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Η Συρία άντεξε τον πόλεμο εκεί. Τον άντεξε τον πόλεμο της. Ο στρατός ο Συριακός δεν διαλύθηκε, ενώ όλοι περίμεναν, θυμάμαι στο πρώτο μου ταξίδι κάτω, αρχές του 2012, μου έλεγαν πού πας κάτω, μέχρι να φτάσεις το αεροπλάνο θα έχει διαλυθεί, θα έχει τελειώσει η Συρία. Η Συρία τα κατάφερε. Και η Συρία είναι ένας πεισματάρικος λαός,
Βέβαια έπεσε διχασμός εκεί, πολλοί έφυγαν, όμως η Συρία θα επιβιώσει και ήδη δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Και ήδη οι εχθροί της, όπως ήταν οι Σαουδάραβες και άλλοι, έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και αρχίζουν και συζητούν για το πώς θα συμμετάσχουν ακόμα και σε μια χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Και της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Για να επιστρέψουμε όμως στο σημείο που σε διακόψω. Ναι, να προσθέσω και για αυτούς. Γιατί οι Σαουδάραβες όλοι μας λέμε πετρελαιάδες, αυτοί δεν νοιάζονται, δεν κάνουν. Αυτοί πολεμούν τους Χούθη ή τους πολεμούσαν. Αυτή τη στιγμή δεν τους πολεμούν τους Χούθη. Παράξενο φαίνεται, αλλά δεν ακούμε νέα από το μέτωπο εκεί. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες, αυτές είναι άνευ ενδιαφέροντος. Παράλληλα έκαναν και κάποιες κινήσεις εδώ και μερικούς μήνες και προσέγγισαν το Ιράν. Μα την αντίθεση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας την καλλιεργούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που πουλάγανε τα καλά αεροπλάνα τους, τα δίνανε στη Σαουδική Αραβία, μάλιστα υπερκοστολογημένα, τα πλήρωναν οι Σαουδάραβες. Και αυτό γινόταν διότι αισθανόντουσαν οι Σαουδάραβες την απειλή του Ιράν. Για όσους δεν ξέρουν, Σουνίτες ημέν, Σιίτες ιδέ, πάνω εκεί γινόταν μια προσπάθεια να υπάρξει ένα σχίσμα. Μας είχαν εκπαιδεύσει τα μέσα ενημέρωσης να διαβάζουμε όλες τις εξελίξεις στην περιοχή υπό το θρησκευτικό πρίσμα της διαίρεσης Σουνιτών, Σιιτών. Όλα ανάγονταν εκεί, σαν να μην υπάρχει πολιτική. Και άρχισε μια κινέζικη μεσολάβηση για να άρει αυτή τη θρησκευτική διένεξη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή πρέπει να ανοίξουμε ακόμα λίγο περισσότερο το εύρος του, να τον κάνουμε ακόμα πιο δρυγόνιο το φάκο μας, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλα ζητήματα. Να συμπεριλάβουμε και την Κίνα και την Ινδία, να δούμε συνολικά τους BRICS, να δούμε ποια είναι η σχέση που διατηρούν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή με κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής. Γνωρίζαμε ότι μέχρι πρότινος στήριζαν το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία και τελικά από ό,τι φαίνεται απέδωσε η στήριξή τους στον Άσαντ, στο να επιβιώσει ο Άσαντ. Αλλά πάμε στην Κίνα και στην Ινδία. Μερικοί πάλι από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι, γυρίζω πάλι στους Παλαιστίνιους, ότι οι Παλαιστίνοι είναι ένα ξυπόλυτο τάγμα. Αν θυμόμαστε και τον τίτλο αυτής της ταινίας, είναι κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η Χαμάς τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι Χαμάς, είναι τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι κατώτερου Θεού, δεν ξέρω τι είναι, οι οποίοι τα βάζουν τώρα ας πούμε με ένα τεράστιο μέγεθος που λέγεται κράτος του Ισραήλ, το οποίο έχει και την υποστήριξη ενός πράγματι πολύ μεγάλου μεγέθους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που στηρίζουν ως είναι στρατηγική, είναι κάτι άλλο, είναι μεταφυσική αυτή τη στιγμή η σχέση τους με το Ισραήλ. Αλλά λένε ότι για μας το Ισραήλ είναι ακρογωνιαίος λίθος του αμερικάνικου ιδεολογήματος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πάει πέρα δηλαδή από το ότι οι Αμερικανοί θέλουν να έχουν ένα σύμμαχο στην περιοχή. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, τα Εμιράτα ή όπως έχουν, ξέρω εγώ, κάποια άλλη χώρα. Ποιο είναι λοιπόν τώρα το ερώτημα? Αυτή η Χαμάς είναι αυτό που φαίνεται και την οποία θα την εκμυδένιζε με αυτά τα οποία έκανε ο Νετανιάχου εκεί? Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν μια αντίληψη για το τι γίνεται στην περιοχή τους? Προσπαθούν να ζήσουν όπως ζήσουν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Δεν ξέρουν ποια είναι τα μεγάλα παιχνίδια της κυριαρχίας. Το κυριαρχικό αφήγημα τους θέλει να κινούνται αποκλειστικά από το φανατισμό. Αυτό είναι το κυριαρχικό αφήγημα. Αυτό υπονοεί ότι δεν είναι και πολύ ικανοί να εκπονούν στρατηγική λόγω χάρη. Ναι, αυτό. Ο Βαγγέλης λέει αυτό, ότι υπάρχει εκεί μια στρατηγική την οποία εγώ περιμένω τόση ώρα να την ακούσω, γιατί άνοιξε το χάρτη. Αλλά πρέπει να τον κλείσουμε λίγο υπό την έννοια να πούμε ότι άρα μέσα σε όλο αυτό το ευρύτερο πλαίσιο των 500 εκατομμυρίων ή των 2 δις ας πούμε που είπες, οι λίγοι, οι 10-15 πόσοι είναι εκατομμύρια Εβραίοι, θα χαθούν, υπονοείς. Αλλά αυτό να το κάνουμε συγκεκριμένο, λίγο, δηλαδή ποια είναι η απειλή ας πούμε, τι ακριβώς αυτό που το κάνεις, θα γίνει ένας πόλεμος, τι θα γίνει. Πάμε και σε αυτό, θα πάμε και σε αυτό, ναι. Πράγματα, πάμε, θα επισπεύσω, και άλλωστε τα θέματα αυτά δεν μπορούμε να τα
βγάλουμε σε μια συζήτηση όπως είναι η σημερινή, να τα προχωρήσουμε πολύ. Εκείνο που ήθελα καταρχήν να καταδείξω είναι ότι ο αντίπαλος, αυτός που φέρεται ως αντίπαλος η Χαμάς, που στην πραγματικότητα δεν είναι η Χαμάς, είναι η Παλαιστίνη, οι Παλαιστίνοι, κάποιοι από αυτούς είναι Χαμάς, όπως τα κατάφερε το Ισραήλ, κατάφερε αυτή τη στιγμή από εκεί που η Χαμάς είχε μια επιρροή της τάξης του 50-60% στη Δυτική Όχθη, κάποιες έρευνες που έγιναν από κάποια ιστιτούτα, αυτά που κάνουμε και εμείς εδώ. Είναι 80-85%. 88% είναι υπέρ αυτή τη στιγμή της Χαμάς, με τους 400 νεκρούς τους. Δηλαδή, παίρνει και... αυτό δεν είναι ψηφίζω, είναι ότι ψηφίζω και με τη ζωή μου, βάζω τη ζωή μου δηλαδή ως διακυβεύω τη ζωή μου με την ένταξή μου αυτήν, και ότι ο Αμπάς έχει ένα 7% περίπου. Αυτός που τέλος πάντων θεωρείται φιλικός. Αυτό αλλά... δεν είναι πρόσωπα, είναι ρόλος. Είναι ο ρόλος αυτού είναι που επιλέγει αυτούς. Την ένοπλη αντίσταση. Αυτό είναι. Άλλοτε άλλος κάθε φορά, αλλά κερδίζεις αναγνώριση από αυτό. Η Χαμάς λοιπόν είναι αυτό που φαντάζεται ίσως ο πολύς ο κόσμος. Κινούνται στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Εδώ έχω ένα κείμενο, μπορεί να το δείξουμε αν το πιάνει ο φακός αυτή τη στιγμή. The Arab Levant, ο αραβικός Λεβάντες, το αραβικό Λεβάντε όπως θέλουμε, from Western to Asian competition. Από την δυτική στην ασιατική, από τον δυτικό στον ασιατικό ανταγωνισμό. Αυτή είναι μία μελέτη, είναι ένα academic paper και είναι από το Al Zaytuna Center, είναι το κέντρο μελετών της Χαμάς, το οποίο κάνει κοινωνιολογικές μελέτες, κάνει πολιτικές μελέτες, αλλά κάνει και γεωπολιτικές μελέτες. Αυτό εδώ είναι ένα γεωπολιτικής σημασίας κείμενο, το οποίο εξετάζει πολύ αναλυτικά, θα δείτε μέσα, έχει χάρτες, έχει... και είναι απλά ένα μεγαλούτσικο άρθρο. Τι σημαίνει ο δρόμος του μεταξιού από την Κίνα και τι σημαίνει ο άλλος δρόμος που θέλουν να ξεκινήσουν οι Ινδοί για να φτάσουν και αυτοί στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ινδία. Και εδώ γίνεται μια ανάλυση η οποία είναι ενός αρκετά υψηλού επίπεδου. Θέτει ευθύς εξ αρχής τα ζητήματα γιατί μιλάμε για γεωπολιτική ή γεωστρατηγική. Βάζει τα ερωτήματα αυτά. Μιλάει για όρους πολιτικής γεωγραφίας και προσπαθεί τέλος πάντων να αξιολογήσει και κάνει μια αξιολόγηση και μάλιστα την θεωρεί μια preliminary, προκαταρκτική αξιολόγηση των δύο αυτών προγραμμάτων, τα οποία, των δύο αυτών μεγάλων σχεδίων, τα οποία πού είναι η κατάληξή τους. Η κατάληξή τους είναι κάπου εκεί που είναι το Ισραήλ, η Παλαιστίνη. Εκεί είναι από όπου θα γίνεται, αν γίνει ίσως και παράκαμψη του καναλιού του Σουέζ, για μια μεταφόρτωση, ένας δρόμος δηλαδή που θα συνεχίζει προς την Δυτική Ευρώπη. Άρα αδιάβαστη δεν είναι. Αδιάβαστη δεν είναι. Τι επιδίωξαν με αυτό που έκαναν στις 7 Οκτωβρίου και τι έχουν πετύχει ή δεν έχουν πετύχει στο τρίμηνο που μεσολάβησε. Συγγνώμη, αυτή είναι η εύκολη ερώτηση, θα έλεγα. Δηλαδή, μπορεί να τη δει κανείς τακτικά. Τακτικά για ένα ζήτημα που ήταν κρίσιμο όμως. Δηλαδή, επεδίωξαν να μην αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι όπως φαινόντουσαν να εξελίσσονται, που θα τελείωνε το Παλαιστινιακό. Θα τελείωνε χωρίς αυτούς. Με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ναι. Να εξομαλυνθεί η σχέση του Ισραήλ με τα αραβικά κράτη χωρίς επίλυση. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτό που κάνανε, που ήταν μια κίνηση για κάποιους δολοφονική, για μένα αυτοκτονική σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήταν μια κίνηση, θα την παρομοίαζα με ένα κούγκι ας πούμε ελληνικό ή κάτι τέτοιο, που πετάξανε τη σκακέρα στον αέρα και ξαναβάλανε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό το πετύχαν απολύτως. Το πετύχαν απολύτως. Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν γιατί το κάνανε, ήταν πού πάνε από εκεί και πέρα, και αυτό νομίζω είναι... Αν έχεις μπορέσει να σχεδιάσει μια τόσο περίπλοκη, επιχείρηση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου, στρατιωτικά, προφανώς, φαντάζομαι, προφανώς υπάρχει στρατηγική από πίσω. Ναι, έχει σχεδιάσει και αυτό πολιτικά. Λέμε τώρα. Τι είναι η, ωραία, αυτό είναι η επόμενη μέρα, η μεθεπόμενη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ συμφωνώ καταρχήν με αυτό που είπες, ότι πήγανε να, δηλαδή επιδίωξαν να σταματήσουν τέλος πάντων την πορεία προς τη λύθη.
Και έκαναν κάτι το οποίο το έκαναν πολλές φορές και δεν θα επεκταθούμε σε αυτό βέβαια. Το έκαναν και οι προγονείς μας. 400 χρόνια είχαμε εδώ πέρα τουρκοκρατία. Δεν ήταν μόνο το 1821. Γινόντουσαν αρκετές εξεγέρσεις και πριν. Και όταν έγινε το διάβημα του 1821, δεν ξέρω πώς το κατάλαβε ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά αν κανείς το ψάξει λιγάκι θα δει ότι εφνιδίασε. Και βέβαια πιστεύω ότι ένα εγχείρημα όπως αυτό του Κανάρη να πάει να χτυπήσει την αυαρχίδα του Στόλου ήταν κάτι το οποίο ξάφνιασε. Ήταν μια πράξη η οποία θα έμενε αναπάντητη. Ρωτώ σήμερα τον κάθε έναν που μας βλέπει, θα έμενε αναπάντητη. Θα πας να τεινάξεις την αυαρχίδα του τουρκικού στόλου και δεν θα αντιδράσουν, δεν θα πληρώσεις, δεν θα υπάρξει αντεκδίκηση από τη μεριά του ηγεμόνα, από τη μεριά της Τουρκίας. Το έχεις όμως υπολογίσει. Λες εγώ τέλος. Εγώ πάω για τη λευτεριά μου. Πάω να φτιάξω την Ελλάδα. Και το, ότι είναι αυτό μια κίνηση εθνική φαίνεται από αυτό που είπαμε πριν, ότι δηλαδή εκ των υστέρων μάλιστα οι Παλαιστίνοι το αγκάλιασαν αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή είναι μια κίνηση που εξέφραζε το αδιέξοδο, την αγανάκτηση, την οργή και την ελπίδα ότι έστω και μέσα από μια κίνηση αυτοθυσίας μπορεί να υπάρξει κάτι, ενώ αλλιώς δεν υπήρχε τίποτα. Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα και μάλιστα θα κάνω κι άλλο ένα βήμα παραπέρα, γιατί κάποιοι θα πούν, που μας ακούνε και δικαίως, θα πούνε ότι τέλος πάντων χτύπησε την αυαρχίδα. Στην αυαρχίδα υπήρχαν ναύτες. Ναύτες του πολεμικού ναυτικού της. Και μάλιστα είχαν και πάρτι, λέει, εκείνη τη μέρα. Και είχαν ένα πάρτι. Ήταν τον Μπαϊράμι του, ήταν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Mm-hmm. Όμως γνωρίζουμε ότι δεν ήταν μόνο αυτή η επιχείρηση που γινόταν από απέναντι από τη Χίο, από τα Ψάρα και από τα νησιά. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι και η μόνη επιχείρηση που έγινε ενάντια σε καράβια. Πρέπει να έχουν γίνει γύρω στις 56 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Γύρω στις 56. Καταγεγραμμένες και αναλυμένες είναι περίπου 40. Όμως περνούσαν και στα παράλια απέναντι οι Έλληνες και έκαναν επιχειρήσεις επί μικρασιατικού εδάφους. Αυτό δεν έχει συζητηθεί επίσης τόσο, ούτε το έχουμε διαβάσει τόσο πολύ στα βιβλία της ιστορίας στο σχολείο μας, όμως γινόντουσαν και αυτές οι ενέργειες. Θα πει κανείς ότι καλά τώρα παραβιάζεις ακόμα και αυτό που λέμε το μικρασιατικό έδαφος που το θεωρεί ο Τούρκος ότι εν πάση περιπτώσει είναι, έρχεσαι σε μένα, στο σπίτι μου μέσα. Όπως πάνω κάτω μπορεί να θεωρούσε ο Ισραηλινός, ο οποίος κατήχε βέβαια αυτό το έδαφος στο οποίο έγινε το εγχείρημα της 7ης Οκτωβρίου. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο μπορούσε να πει και ο Τούρκος, όμως πάλι γνωρίζοντας τις συνέπειες, κάποιοι από αυτή τη χώρα, από τη δικιά μας χώρα, περνούσαν απέναντι και έκαναν ορισμένες ενέργειες, οι οποίες τις ενέτασαν σε ένα σχέδιο απελευθερωτικό. Ωραία, εγώ θα πρέπει να γυρίσουμε στη στρατηγική του πράγματος. Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσω διευκρινιστικά για την καταστροφή των ψαρών ή για το τίμημα που έχει πληρώσει η λωρίδα της Γάζας. Εγώ τώρα είμαι αναβατιανός ιώτης. Λοιπόν, έχει πληρώσει το σώι μου. Δηλαδή. Έχει πληρώσει το σώι μου από τον Ανάβατο. Μετά το 1822, ο Ανάβατος πέρασε σε μια άλλη φάση. Έρημωσε. Ναι. Λοιπόν, θα το βρείτε το όνομα της οικογένειάς μου. Θα το βρείτε, διότι η βρύση του χωριού που συναντάσαμε από τον Ανάβατο λέει Νικολάου Πισία, του Τάδε Πισία και του άλλου Πισία. Το όνομά μου δεν το βρεις πουθενά άλλο στην Ελλάδα, θα το βρεις εκεί, Ιώτα 2 σίγμα μάλιστα, ούτε καν με ένα σίγμα. Κατόπιν του θέλω να πω ότι μιλάω και επειδή και στα σόγια μου έχω και βρατσάνους και επειδή μια και αναφερθήκαμε στα ψαρά και στην καταστροφή των ψαρών, στην ψαρών την ολόμαυρη ράχη, υπάρχει βρατσάνος, ο Αντώνης ο Βρατσάνος, αυτός είναι που κλείστηκε στο Παλαιόκαστρο με τους ηλικιωμένους, είπε φύγετε εσείς οι νέοι, έχετε μέλλον εσείς, θα κάτσω εγώ εδώ. Ήτανε πρέπει να ήταν ούτε 30 χρονών. Μαζί με τα γερόντια και θα αναδυναχθούμε. Και έγινε ένα κιούγι εκεί. Μπήκαν οι Τούρκοι που χτυπούσαν, τα πήγαν από κάτω. Θέλω να πω συνεπώς. Η Γάζα είναι απλώς ένα κουγγί. Ένας ψυχρός ρεαλιστής θα σου έλεγε πληρώθηκε ένα τίμημα τουλάχιστον 25.000 νεκρών.
και με την περιοχή μη κατοικήσιμη. Όχι, την πρώτη τακτική, εγώ επανέρχομαι, το τακτικό αποτέλεσμα το είδαμε. Το είδαμε, δηλαδή είναι μια νίκη διπλωματική της Χαμάς αυτό που έγινε και πολιτική, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχεις πια ενταφιασμό του Παλαιστινιακού ζητήματος. Το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα την προοπτική, αυτό που πάτε να πείτε να. Τόση ώρα, εγώ να. Είμαι αγωνιό δηλαδή, να προχωρήσουμε να δούμε θα προχωρήσουμε πού παρακάτω. Πάμε. Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Οι Παλαιστίνοι σήμερα θέλουν την Παλαιστίνη. Είτε να ζήσουν σε ένα κράτος μαζί με τους Ισραηλινούς, ενιαίο κράτος, ένα κράτος, όχι δύο κράτη, είτε να ζήσουν σαν δύο κράτη ξεχωριστά. Είτε ένα ομόσπονδο κράτος δηλαδή, τύπου Γερμανίας, Βελγίου, ξέρω εγώ, το Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε τις Βρυξέλλες, έχουμε τους Φλαμανδούς και έχουμε και τους Βαλόνους. Είναι, λοιπόν, έχουμε την Ιερουσαλήμ, έχουμε τους Ισραηλινούς, έχουμε και τους Παλαιστίνιους. Λοιπόν, ένα Βέλγιο και περίπου πληθυσμιακά θα είμαστε και στα ίδια πάνω κάτω. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι ή το ένα ή το άλλο είναι διατεθειμένοι να δεχτούν παρά το ότι θα προτιμούσαν το όλον και επειδή ξέρουν ότι πληθυσμιακά σε λίγα χρόνια θα αρχίσει ο συσχετισμός να αλλάζει και επειδή αισθάνονται ότι έχουν και τη γειτονιά όλη δική τους, δικούς τους, ίδια γλώσσα, ίδια αυτό. Ουσιαστικά μία σου λέει, εντάξει, μια σε λίγο καιρό θα είμαστε και καλύτερα και από εσάς. Αυτό. Ωραία. Έτσι. Αυτό είναι το σχέδιο των Παλαιστινίων. Αυτό είναι σε αντίθεση με το σχέδιο των Ισραηλινών, το οποίο δεν είναι αυτό που φαίνεται. Αυτό θέλω να πω. Ωραία. Ο Σλόμο Γκάτζιτ, αυτός που λέμε των υπηρεσιών και τα λοιπά, είναι αυτός που έλεγε ότι εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Εμείς εδώ και γι' αυτό μας θέλει η Δύση. Είμαστε για να προστατεύουμε τα γύρω κράτη, τα γύρω καθεστώτα, τα αραβικά. Εμείς θα τους προστατεύσουμε αυτούς. Από τις εξεγέρσεις τις εσωτερικές, από άλλες παρουσίες δυσάρεστες. Αυτά δίνουν στο Ισραήλ μια υπόσταση η οποία δεν είναι η υπόσταση του απομονωμένου σε μια εχθρική περιοχή κράτους, αλλά είμαστε εδώ μαζί σας να αγκαλιαστούμε, όπου βέβαια εμείς θα είμαστε πιο ίσοι από ότι θα είστε εσείς. Εμείς θα είμαστε οι προστάτες σας. Αυτή την υπόσταση λες τη χάνει τώρα. Και αυτά τα περί Αβραάμ, τα οποία δεν τα καταλάβαμε πολύ καλά, φανταστήκαμε ότι είναι, άντε ξέρω εγώ, να αυξήσει τις εμπορικές σχέσεις. Αυτά είναι ότι πάμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο χώρο εδώ, όπου ο ισχυρός, διότι έχει τα όπλα, έχει το να έχει τα άλλο, έχει τα μέσα, έχει τον μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, αυτός είναι το κράτος του Ισραήλ. Okay. Αυτό που προσπάθησα να πω πριν είναι ότι το σχέδιο του Ισραήλ δεν περιορίζεται σε μια κυριαρχία σε έναν συγκεκριμένο εδαφικό χώρο του Ισραήλ, το οποίο σαν ένα κράτος από τα πολλά κράτη της περιοχής θα είναι ισχυρό μεν, αλλά θα είναι αυτό, εκεί περιορισμένο, θα έχει απομειώσει ή θα έχει εξαφανίσει τον κίνδυνο αμφισβήτησης από τους Παλαιστίνιους. Το εσωτερικό έχοντας, δηλαδή. Ναι, έχοντας είτε αφομοιώσει κάποιους και σπρώχοντας τους άλλους σε μια καινούρια νάκμπα, σε μια καινούρια προσφυγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι όμως αυτό το κράτος του Ισραήλ. Δεν είναι αυτό το σχέδιο για το κράτος του Ισραήλ. Και όπως λέει αυτός ο άνθρωπος που ανέφερα πριν και το λένε και άλλοι, το κράτος του Ισραήλ, ο προορισμός του, και γι' αυτό λέει μας ήθελαν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι εδώ, είναι εμείς να γίνουμε όχι οι κυρίαρχοι με την έννοια ότι εμείς θα ηγεμονεύσουμε και θα καταπιέσουμε τα 500 εκατομμύρια ή έστω τα 100-200 της γειτονιάς μας εδώ, αλλά θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα προσφέρουμε προστασία. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Προστασία σε ποιον? Σε αυτά τα κράτη, σε αυτά τα καθεστώτα. Σε ένα πλαίσιο υπεριαλιστικής επιρροής, ευρύτερης. Και μάλιστα που θα φτιάξει, το λέει πολύ συγκεκριμένα. Ένα περιφερειακό, ας πούμε, μια περιφερειακή ενότητα. Το λέει πολύ συγκεκριμένα. Θα τους βοηθούμε στο να αντιμετωπίσουν εσωτερικές διενέξεις, διχασμούς, να αντιμετωπίσουν εσωτερικές αμφισβητήσεις, εξεγέρσεις.
Εμείς δηλαδή θα είμαστε το ισχυρό κράτος, το οποίο θα βοηθάει τη Σαουδική Αραβία σε τελευταία ανάλυση. Θα βοηθάει την Αίγυπτο. Είναι απέναντι στους λαούς τους και απέναντι σε τρίτους. Απέναντι στους λαούς τους, εν πάση περιπτώσει σε εκείνο το τμήμα από τους λαούς τους, που δεν αντιλαμβάνεται την σημασία μιας ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας, όπου σε αυτήν τη γεωγραφική ενότητα δεν είναι πλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται 10 εκατομμύρια Ισραηλινοί και κάποιοι Παλαιστίνοι, 10-12 εκατομμύρια, αλλά συμπεριλαμβάνονται ίσως 100-200 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, όπου είναι και κάποιες αραβικές χώρες μέσα εκεί, αραβομουσουλμανικές, όπου αυτές θα... Αυτό ήταν και λίγος πολύ και το νόημα των συμφωνιών του Αβραάμ. Εμείς νομίζαμε ότι θα κάνει κάποιες σχέσεις καλές με τα Εμιράτα, θα αγοράσει πετρέλαιο σε αυτή την τιμή, θα τους πουλάει grapefruit στην άλλη τιμή ή ξέρω εγώ, ή κάποια ηλεκτρονικές συσκευές ή δεν ξέρω κάποιες, θα τους δίνει και κάποια όπλα. Το ίδιο θα κάνει και στους Σαουδάραβες. Παράλληλα όμως θα τους προσφέρει εκτός από την ασφάλεια όσον αφορά την εσωτερική τους αμφισβήτηση και την ασφάλειά τους έναντι εξωτερικών απειλών. Άρα το Ισραήλ, το οποίο έχει μπάρπα στην κορώνη της Ηνωμένες Πολιτείες, θα σου προσφέρει και ασφάλεια έναντι ενός καθεστώτος όπως της Συρίας, ενός καθεστώτος όπως αυτό που μπορεί να προκύψει στο Ιράκ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στο Ιράκ. Το Ιράκ αλλά αμέσως, και πολύ, αμέσως. Βέβαια. Και βέβαια και ενός καθεστώτος όπως είναι το Ιράν. Να λοιπόν πως έρχεται και δένει όλο αυτό το... Άρα συγγνώμη Βαγγέλη, για να δω αν κατάλαβα. Ναι, πούμε. Ναι. Εσύ λες λοιπόν ότι η πραγματική βιωσιμότητα του Ισραήλ δεν παίζεται στο αν αντιμετωπίσει τον εσωτερικό εχθρό που είναι η Παλαιστίνη. Αυτό θα ήταν ένα... Αυτό είναι το έλασον. Πολύ έλασον. Το έλασον. Αλλά είναι... στο αν θα ενσωματωθεί αν... πραγματικά στην περιοχή. Στο αν θα φτιάξει μια περιοχή ενιαία το ίδιο υπό τη δική του... που θα είναι ένα ο συγκολητικός... Ναι, που θα είναι ο συγκολητικός ιστός. Μπορεί να μην κόψει τα σύνορα, δεν θα αφισβητήσει τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας. Καταλαβαίνω, αλλά... τώρα προτρέχω λίγο, ότι με αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή με την πολιτική Νετανιάχου, το χάνει αυτό. Δηλαδή χάνει το θεμελιώδες ή έστω το εν δεύτερον της βιωσιμότητάς. Αν υποθέσουμε ότι όντως το εσωτερικό ζήτημα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, χάνει το απέξω με αυτό που το χάσε. Και αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία της Χαμάς, από τη μια, αλλά και ταυτόχρονα η δική τους αποτυχία, η αποτυχία της πολιτικής του Ισραήλ, που νομίζει ή νομίζω ότι αν εξαφανίσει τους Παλαιστίνιους, αν μπορεί να κάνει μια πετυχημένη γενοκτονία, που αυτό από μόνο του είναι δηλαδή φοβερό να το σκεφτείς, δεν το λέω ηθικά, το λέω στρατηγικά, ότι ποιοι έχουν πετύχει γενοκτονίες, αλλά τέλος, ας πούμε ότι πέτυχε τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, αν αυτό θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί. Ο Μπουρλοτιέρης, αυτός που τίναξε αυτό το σχέδιο, έχει εναλλακτικό σχέδιο. Πριν πάμε να σας διαβάσω δύο αράδες. Mm-hmm. Αναφέρουμε πάλι στον ίδιο άνθρωπο, αλλά όπως και να το κάνουμε, διοικητής στρατιωτικής... Να επαναλάβουμε το όνομά του. Σλόμο Γκάζιτ, διοικητής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Σαμάν. Του Ισραήλ, ναι. Mm-hmm. Βασικός στόχος του Ισραήλ είναι να αποτελέσει φύλακα της σταθερότητας σε όλες τις χώρες που τον περιβάλλουν. Ο ρόλος του είναι να προστατεύει τα υπάρχοντα καθεστώτα έναντι εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού, να διακόπτει τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, να εμποδίζει την επέκταση του θρησκευτικού φονταμεντελιστικού φανατισμού κτλ. Κτλ. Βλέπουμε συνεπώς ότι και αυτό είναι ίσως κλειδί στο να καταλάβουμε τις περισσότερες ηγεμονίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την ηγεμονία τους δεν την στηρίζουν μόνο στην ισχύ τους. Ότι έχω δύναμη, μην κουνιέστε. Καλά, καμιά ηγεμονία δεν στηρίζει. Αν μπράβο, αυτό θέλω να πω. Αλλά και αυτή η οποία πήγε να χτιστεί εκεί, δηλαδή το Ισραήλ, δεν θέλησε να είναι θα πατήσω το κουμπί, ξέρω εγώ, και θα πέσει ένα πυρηνικό και θα... Λοιπόν, μη μου κουνιέστε, ξέρω εγώ, ή θα έρθω να σας βομβαρδίσω, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Θα είμαι ηγεμόνας με την έννοια ότι είμαι και ο προστάτης. Και ότι είναι το προοδευμένο έθνος της περιοχής και με μένα θα προοδεύεται. Ακριβώς. Έχω και τεχνολογία, έχω και
ένα προβάδισμα σε άλλες δυνατότητες διοικητικές και τα λοιπά, έτσι φαντάζεται. Και έχω και αυτό που είπα πριν, και τον Μπάρμπαρα στην Κορώνη. Έχω τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω μου, έχω την Ωραία, Ευρώπη. Να γυρίσουμε στην ερώτηση του Κώστα. Λοιπόν, και ποιο είναι το εναλλακτικό τώρα από την άλλη μεριά? Από την άλλη μεριά είναι ότι οι Παλαιστίνοι από τη μεριά τους επίσης δεν βλέπουν τον εαυτό τους αποκομμένο από τον γύρω χώρο. Όπως είχε πει πάλι κάποιος Ισραηλινός, όπως είχε πει ο Ράμπιν αυτόν τον οποίο σκότωσαν οι Ισραηλινοί, τον πρόεδρό τους, το 1995. Είχε πει ότι εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, έχουμε την πρόσβαση στα μεγάλα funds, στις μεγάλες τράπεζες, στα μεγάλα χρηματιστήρια. Η Παλαιστίνη, τι είναι η Παλαιστίνη? Η Παλαιστίνη είναι ο εξυπνότερος αραβικός λαός, είναι πολύ καλά πλασαρισμένη στις περισσότερες αραβικές χώρες στις ελίτ, γιατροί, δικηγόροι, μάνατζερ και ούτω καθεξής. Να λοιπόν μια ωραία κολεγιά να τα βρούμε εμείς με τους Παλαιστίνιους και σαν Εβραίο-Παλαιστίνοι και Εβραίο-Ισραηλινοί και Εβραίο-Παλαιστίνοι, ξέρω εγώ, ή και Παλαιστίνοι, να φτιάξουμε κάτι το οποίο επίσης θα μπορεί εκεί να ηγεμονεύσει. Αυτό που λέει ότι ο βασικός στόχος του Ισραήλ, που είπε ο Σλόμο Γκάζερ, η υψηλή Ισραηλινή στρατηγική, είναι αυτό. Δεν είναι ότι σκοτώνονται τώρα οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστίνιους στο έδαφος της Γάζας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και λες ότι αυτό, ας πούμε, είναι αποδεκτό από παλαιστινιακής πλευράς? Φαινόταν η Χαμάς να μην το δέχεται αυτό μέχρι πρόσφατα. Η παλαιστινιακή πλευρά αυτή τη στιγμή τι κάνει και αυτή τον απολογισμό της? Σήμερα στην Ιορδανία, πριν την εποχή του προηγούμενου, του, πώς τον διαφεύγει το όνομα, του Χουσέιν, δεν ήταν πάνω από 50%, ήταν κάτω από 50% οι Παλαιστίνοι. Βέβαια, πολλοί κόσμος έφυγε, πήγαινε προς τα εκεί και αυτή τη στιγμή κάποιοι λένε 70%, κάποιοι λένε 75% είναι οι Παλαιστίνοι στην Ιορδανία. Και πολλοί Ισραηλινοί θύματος, πολλοί πονηρά λένε, Παλαιστινιακό κράτος υπάρχει, ναι, η Ιορδανία. Πηγαίνετε να μείνετε εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία των Παλαιστινίων εκεί είναι και μια παρουσία και στο επίπεδο το πνευματικό, το γνωσιακό, το γνωστικό. Η καλύτερη ανάλυση που διάβασα τον τελευταίο καιρό για τα διάφορα σενάρια που λέμε καμιά φορά προς τα που θα πάει αυτός ο πόλεμος άμεσα και μακροπρόθεσμα, έχει γίνει από έναν Ιορδανό υπουργό, ο οποίος δεν είναι τώρα στην Ιορδανία, θα τον χαρακτήριζε κανείς με πολιτικούς όρους οι οποίοι βέβαια είναι τελείως ακατάλληλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει κέντρο αριστερός, δημοκρατικό, προοδευτικός, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο θα μπορούσες να τον δεις. Είναι βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες πανεπιστημιακός, είναι σύμβουλος σε μεγάλα συγκροτήματα οικονομικά, είναι ένας πολύ έτσι, συγκροτημένος άνθρωπος και ο οποίος λίγος πολύ δείχνει ότι η Ιορδανία ή άλλες χώρες δίπλα έχουν εμπολιαστεί από αυτό το παλαιστινιακό στοιχείο, όπου δεν υπήρχαν διώξεις. Κάποια στιγμή ανησύχησαν ορισμένες χώρες από αυτές τις αραβικές και τους έστρωξαν, προσπάθησαν να τους αποθήσουν, προσπάθησαν να τους θέσουν υπό έλεγχο, θεωρούσαν δηλαδή ότι είναι δυσανάλογα μεγάλη η επιρροή τους μέσα στο ίδιο τους το κράτος. Αυτό τι είναι να αλλάξει από τον τελευταίο καιρό? Ξαναρχίζει και πάλι να δημιουργείται στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, οι οποίες δεν θα αλλάξουν το καθεστώς τους, δεν θα αλλάξουν τις προτεραιότητές τους, τις οικονομικές, στην οικονομική πολιτική. Μπορεί όχι να μην αλλάξουν και τους τρόπους ζωής τους, αν και κάτι αλλάζει. Η Σαουδική Αραβία, η οποία, να το δηλώσω ότι δεν έχω καμία συμπάθεια δηλαδή στο καθεστώς αυτό, η Σαουδική Αραβία ήδη κάνει εδώ επιτρέπονται τα rave party. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτά γίνανε μέσα σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, κάτι γίνεται εκεί, κάτι αλλάζει. Οι Παλαιστίνοι, συνεπώς, βλέπουν να έχουν έναν ρόλο στην περιοχή,
Σε συνύπαρξη με τους Ισραηλινούς από είναι δύο τα σενάρια. Ότι... Είναι δύο τα σενάρια. Και ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι, κοσμικοί θα τους έλεγα, αναλυτές, οι οποίοι λένε ένα κράτος. Αλλά υπάρχει και η Χαμάς, η οποία δεν είναι κοσμική, είναι θρησκευτικό το κόμμα, τέλος πάντων, οι αδερφοί μουσουλμάνοι, το κίνημα. Λένε επίσης ένα κράτος. Υπάρχουν άλλοι κοσμικοί, οι οποίοι λένε δύο κράτη, να είμαστε ρεαλιστές. Συγγνώμη, το ένα κράτος ή δύο κράτη στην κουβέντα που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο τεχνικό και δεν ξέρω αν μπορούμε και αν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που καταλαβαίνω όμως εγώ είναι ότι πέρα από το ένα ή δύο κράτη, αυτό που λες είναι ότι υπάρχει ένα μέλλον στη συνύπαρξη. Είτε είναι τα δύο κράτη που με έναν τρόπο θα βρουν ένα modus vivendi, είτε είναι μέσα σε ένα κράτος που θα έχει ένα συνταγματικό, ας το πω έτσι, θεσμικό πλαίσιο ανοχής και συνύπαρξης και συνεργασίας. Πάντως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αισιόδοξο σενάριο θα ήταν αυτό. Και καταλαβαίνω, επειδή έχεις και μια σχέση με τον κόσμο αυτό, ότι υπονοείς ή το λες, δεν ξέρω, ότι αυτό θα ήταν αποδεκτό από τους Παλαιστίνιους. Αν ήταν ειλικρινές και από τη μεριά των... Από τους Παλαιστίνιους είναι. Και όχι, γιατί τους καταλογίζουν... Μια αντίρρηση είναι ότι ναι. Η Χαμάς μέχρι πρόσφατα ήταν της λογικής ότι οι Εβραίοι θα τους πετάξουν στη θάλασσα, τους Ισραηλινούς. Πάλι θα έλεγα ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει σίγουρα. Όχι, αλλά όχι. Κλείνουν το μάτι με τον τρόπο που γίνονται αυτές οι δουλειές. Ότι θα αποδεχτούν μια λύση δύο κρατών, αν προκύψει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα θα την αποδεχτούν και πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκεί και σιγά σιγά θα δουν τι γίνεται. Πώς θα διαμορφωθεί μέσω ενός άλλου συσχετισμού από αυτόν που είναι σήμερα η σχέση τους με το κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ απέφχεται αυτή τη λύση και ίσως κάνει λάθος. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι Ισραηλινοί οι οποίοι λένε ένα κράτος. Αλλά είναι λίγοι αυτοί, είναι η τρίτη μειοψηφία. Οι άλλοι λένε δύο κράτη. Δεν θέλουμε με τους... Γιατί πιστεύουν ότι θα είναι δύο κράτη όπου το ένα θα μαραθεί. Δηλαδή ότι οι Παλαιστίνοι θα μαραθούν σαν κράτος, δεν θα μπορέσουν να ζήσουν σαν κράτος. Θα αδυνατίζουν και σιγά σιγά ας πούμε θα τους θέσουν ως κράτος προς κράτος υπό έλεγχο. Η λύση του ενός κράτους βέβαια εμπεριέχει και τη λογική των δύο κρατών, εάν γίνει, σε μια άλλη συζήτηση το αναφέραμε, όπως το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι οι Βαλόνοι, οι Φλαμανδοί και στη μέση οι Βρυξέλλες. Το σχέδιο θα μπορούσε να είναι οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλινοί ή η Ιερουσαλήμ, που αυτό προβλέπεται από τις παλιές συμφωνίες. Το σχέδιο αυτό... διαμελισμού της Παλαιστίνης που είναι κρινό το 1947. Ναι, τότε τους δώσαν αυτό. Αλλά τότε ήταν ένα σχέδιο το οποίο έλεγε 54% του εδάφους οι Ισραηλινοί, 46% του εδάφους οι Παλαιστίνοι. Αυτά αλλάξαν άρδιν. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα 86% με 14% συνεχώς επεκτείνονται οι Ισραηλινοί. Όλα αυτά έχουν μεγάλη επικαιρότητα. Ναι. Γιατί μετά την πρόσφατη κατηγορηματική άρνηση του Νετανιάχου να αποδεχτεί μια λύση δύο κρατών, το οποίο υποτίθεται είναι η λύση που συγκεντρώνει τη διεθνή συνένεση και είναι αυτή στην οποία απέβλεπε η ειρηνευτική διαδικασία κτλ. Βλέπουμε να αυστηροποιείται η στάση δυτικών ηθινόντων όπως ο Ζωζέπ Μπορέλ ή επιμέρους πρωθυπουργοί απέναντι στον Νετανιάχου και η ρητορική του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γιατί ο Νετανιάχου νομίζω τους φέρνει αντιμέτωπους με τα όρια της υποκρισίας τους. Όχι μόνο να παρακολουθούν την πραγματικότητα της εθνοκάθαρσης να εκτυλίσσεται, αλλά και να αποδεχθούν τον λόγο της. Ότι εδώ δεν προβλέπεται να υπάρξει καμία άλλη επίλυση πέρα από το ένα κράτος από τη Μεσόγειο στον Ιορδάνη που θα είναι κράτος Ισραηλινό χωρίς δικαιώματα για όσους άλλους ζουν υπό τον έλεγχό του. Σε αυτά που λέει τώρα ο Βαγγέλης, εγώ σκέφτομαι πώς αντιδρούμε τώρα. Λέμε οι Παλαιστίνοι έχουν γεωπολιτική. Εμείς έχουμε αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτή είναι και η τραγωδία του μοναχικού καβαλάρη. Λίγοι είμαστε.
που έχουμε καβαλήσει τα έργο να πάμε μέχρι εκεί κάτω αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά όταν φτάνουμε εκεί, συναντούμε κάτι που μοιάζει με παράδοξο. Μία διακριτή υποδοχή. Φτάναμε για παράδειγμα με τα καράβια. Ήμασταν από 17 εθνικότητες. Αμέσως ερχόντουσαν. Σπρώξαμε, Βαγγέλη, πες μπροστά. Εγώ από ευγένεια... Διακριτική μεταχείριση του Έλληνα. Διακριτική μεταχείριση του Έλληνα. Αυτό γίνεται μέσα στην Παλαιστίνη. Αυτό βέβαια γίνεται και στη Συρία. Αυτό γίνεται και αλλού. Δεν είναι δυνατόν να συζητάς με τον ημάμι της Δαμασκού. Και μάλιστα υπάρχει και μάρτυρας κάποιος Έλληνας, διότι σε μια από τις αποστολές ήταν ο Οδυσσέας ο Βουδούρης. Από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και μετά γιατρούς του κόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Είμαστε 12, έχουμε επισκεφθεί τον ημάμι της Δαμασκού. Και λέγαμε στην αρχή, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, και έρχεται μην λέει τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ναι, και εμείς έχουμε και κάποιον εκπρόσωπο εκεί, τον Αυστριακό τέλος πάντων. Τον έχουμε έτσι, του έχουμε πει ότι εσύ μας εκπροσωπείς, ας πούμε, ξεκίνα εσύ να μιλάς. Και λέει ο ημάμης, όχι, εδώ έχουμε Έλληνες, θα με συγχωρέσετε, αλλά θέλω να ξεκινήσει η συζήτηση με τους Έλληνες και τέλος πάντων με υπέδειξε, με είχε ξαναδεί άλλη μια φορά, να ξεκινήσουν οι Έλληνες τη συζήτηση. Αυτό το απίστευτο πολιτιστικό διπλωματικό κεφάλαιο, υπάρχει ακόμη, έχει διασκορπιστεί. Υπάρχει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα θα απομειωθεί σημαντικά. Θα πρέπει δηλαδή μετά να το νεκραναστήσεις. Δεν αποκλείεται και η νεκρανάσταση, αλλά είναι πολύ, θα είναι εγκληματική η αμέλεια να αφήσουμε να φτάσουμε εκεί, να χάσουμε αυτό το τεράστιο απόθεμα που έχουμε. Το φοβερό είναι ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν, υπάρχει πολιτική, δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει με τίποτα. Έχω και εγώ τις δικές μου εμπειρίες και από τα επαγγελματικά μου, δηλαδή και όλη η δεκαετία του 90 και του πρώτη δεκαετία του 2000, σχέση μου με αραβικό κόσμο, με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Είναι ξεκάθαρο αυτό που περιγράφει ο Βαγγέλης. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή σε σπρώχνουν να βγεις μπροστά. Όταν είσαι Έλληνας, σε σπρώχνουν να βγεις μπροστά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και το πολιτικό μας σύστημα, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, δεν διανοείται να το καταλάβει αυτό. Δεν το καταλαβαίνει με τίποτα. Να λοιπόν ένα λαμπρό παράδειγμα της καθυστέρησης των Αράβων. Βλέπουν τον Έλληνα επισκέπτη και στο πρόσωπό του αντικρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και όχι όπως θα έπρεπε τον Τζούνι. Στο πρόσωπό του αντικρίζουν και τον, αυτό θα σας εκπλήξει που θα σας πω τώρα, 2000, πόσο ήτανε 2000, ναι, γύρω στα 2006, 7, 8, που από τη Χαμάς σε συζήτηση με τον Χανίλια, μου λέει, μπορείς να μας φέρεις τον Παπαντρέου. Λέω, ποιον Παπαντρέου. Πεθαμένος 10 χρόνια. Όχι, λέει, το γιο του. Λέω, μα ο γιος του δεν είναι σαν τον πατέρα του. Είμαι προσεκτικός βέβαια, δεν θέλω ποτέ όταν μιλάω με... Δεν λες κακά λόγια, ας πούμε. Μπορεί να καταλάβει ο άλλος βέβαια από τον τρόπο που μιλάς, αλλά δεν θα του δώσω και στο πιάτο τίποτα, ας πούμε, αυτό αποκλείεται. Δεν θα σε εκτιμήσει κιόλας αν το κάνεις, να μιλάμε και καθαρά. Έχετε γνώση, κινείται με ένα διαφορετικό τρόπο, τα βλέπει τα πράγματα κάπως αλλιώς. Ναι, έχουμε υπόψη μας. Μπορείς να μας τον φέρεις. Εσύ κάνε την πρόσκληση, αν θέλει έρχεται. Αν πάλι δεν έρθει, δεν ήρθε. Τη μετέφερα την πρόταση. Υπήρξε μια πρώτη απάντηση από πολύ κοντινό του πρόσωπο, ότι το σκέφτεται. Δεν πίστηκα, διότι είχα γίνει κοινωνός και μιας άλλης πρόσκλησης, όπου θα πήγαινε ο Τσάβες και ο Μοράλες και όλοι το ταξίδι τους στην Βιέννη, όπου είναι κάθε δύο χρόνια πήγαιναν οι Λατινοαμερικάνοι στη Βιέννη και τα επόμενα δύο χρόνια πήγαιναν οι Ευρωπαίοι στη Λατινική Αμερική. Γινόταν μια τέτοιου είδους συνάντηση σε υψηλό επίπεδο προέδρων πρωθυπουργών και ήταν η σειρά να πάνε οι Λατινοαμερικάνοι
Και λέει ότι οι Αμερικάνοι, ήταν στα πάνω του ο Τσάβες τότε, είπαν να γίνει και εκτός από τα πρωινά, λέει, που εγώ θα είμαι ασχολημένος με τους προέδρους εδώ και με αυτά, να γίνει και σε ένα μεγάλο χώρο εκεί πέρα, σε ένα θέατρο, μια συζήτηση. Μια συζήτηση για τα κινήματα, για το τι θα γίνει στον κόσμο κτλ. Και λέει και θέλω να πείτε στην Ελλάδα να έρθει ο του Παπανδρέου πάλι. Μάλλη πρόσκληση για τον Γιώργο του Παπανδρέου. Επειδή εγώ μετήχα σε αυτή την πρωτοβουλία, μου λέγε ο κλήρος, μετέφερα την πρόσκληση. Τελευταία στιγμή είχε εκείνο το ατύχημα με το ποδήλατο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αν θυμάστε, έπεσε από το ποδήλατο. Και ήρθε αμέσως η απάντηση ότι δεν γίνεται, διότι λέω, μα έχει καιρό ακόμα, κάνα κοσαριά μέρες, ξέρω εγώ πόσο. Όχι, όχι, όχι. Θα είναι εσά ή τραυματίας. Το ίδιο έγινε βέβαια και με την επίσκεψη στην Παλαιστίνη. Θέλω να πω ότι από τη μεριά τους κάνουν μια επιθετική διπλωματία. Φιλίας. Φιλίας. Και βέβαια, άμα σας δείξω τους χάρτες εδώ, θα δείτε ότι είναι πάλι από αυτά τα κείμενα τους που έχουν σχέση με γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Φτάνει το πράγμα εκεί που είναι σήμερα η Παλαιστίνη και από εκεί και πέρα δεν θα δείτε να πηγαίνει κάτι προς βόρεια. Ενώ η αγωγή που το Ισραήλ συζήτησε με την Τουρκία είναι για να πάνε η αγωγή βόρεια, από πάνω. Ναι. Θα περάσουν μέσα από την Τουρκία. Γι' αυτό και ο καλός άνθρωπος ο Ερντογάν είχε καταδικάσει ακόμα και αυτούς που πήραν μέρος στην αποστολή τους Τούρκους του 2010. Υπάρχουν οι καταγγελίες του Μαβί Μαρμαρά. Του Μαβί Μαρμαρά. Και το 2014 και το 2016 λέγοντας ότι μας βάλατε προβλήματα, μας δημιουργήσατε στις σχέσεις μας, θα σας πω γι' αυτό, στις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Βέβαια είναι γνωστό ότι έπαιζε σε δύο ταμπλό, ότι είχε και μέσα στο ΑΙΧΑΧΑ την επιρροή του και ότι αυτό δεν του κόστιζε να βγει και να το πει για να μπορεί να κάνει παράλληλα, να κάνει διπλό παιχνίδι, ας πούμε. Αλλά και λεονταρισμός και συναλλαγή. Και λεονταρισμός και συναλλαγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι αγωγοί θα πάνε προς τα πάνω. Και όταν είχα φίλους από εδώ, οι οποίοι ήταν στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι από αυτούς αποχωρήσανε 6 μήνες μετά, τότε και περισσότεροι πειράσαν στη ΛΑΕ, συναντήσαμε στο Λίβανο τον Υπουργό Ενέργειας, έδειξε έκπληξη, γιατί από κάποιος είπε, από τους συμπαριστάμενους Έλληνες, ότι και εδώ με τους αγωγούς και αυτά και τα λοιπά, και λέει, καλά, δεν το ξέρετε, λέει, δεν, εδώ λέει τα κανονίζουν όλα, λέει, μας κάνουν και εμάς, λέει, συνεχείς κρούσεις, λέει, για το πώς παραθαλασσίως θα πάει. Και όταν δοθεί μια λύση στο θέμα της Συρίας, ανοιχτά και της Λατάκιας, θα βγει πάνω προς την Αντάλια, προς εκείνα τα μέρη και από εκεί θα τραβήξουν για πάνω. Οι άλλοι εδώ, οι Παλαιστίνοι, το βάζουν ότι είναι το σχέδιο εκείνο που έλεγαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον EastMed, ότι να πηγαίνει από εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ότι βλέπουν ότι η σύνδεση θα είναι Παλαιστίνης και μετά πάμε στην Ελλάδα, η πιο φιλική χώρα. Επαναρχόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που πολύ μας γαργαλάει όλους. Το είχαμε πιάσει και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Ναι. Για το πώς ο κυρίαρχος λόγος έχει καλλιεργήσει πολύ εντατικά την εντύπωση ότι η Παλαιστίνη είναι ευθυγραμμισμένη με την Τουρκία. Βέβαια, οποιαδήποτε πράξη υποτέλειας μπορείς να την πουλήσεις στον νέο Έλληνα άμα την επενδύσεις αντιτουρκικά με τον κατάλληλο τρόπο. Και νομίζω αυτό σε μεγάλο βαθμό εξηγεί και διάφορα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και με τον EastMed και άλλα τέτοια φάνταστα. Όταν μέσα στη Γάζα υπάρχουν δεκάδες ΜΚΟ τουρκικές, οι οποίες κάνουν και δουλειά. Και το ΑΙΧΑΧΑ μην λέμε τώρα ότι σε 75 χώρες έχει δραστηριότητα. Πέφτουν πάρα πολλά χρήματα. ΑΙΧΑΧΑ, θυμίζω, είναι η Ισλαμιστική Τουρκική Οργάνωση Αρρωγής που είχε βάλει το πλοίωμα Βήμα Μαρά στο Στολής Ελευθερίας του 2010. Ως καλών υπηρεσιών και αγαθών οργάνωση ξεκίνησε. Βέβαια, έπαιξε ρόλο και το ότι η μισή ήταν γκιουλενική εκεί μέσα, όταν έγιναν οι ιστορίες, υπήρξε και εκεί μια κρίση. Αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τον Ερντογάν. Αλλά
Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή η Τουρκία δυστυχώς, το έχω ζήσει και στη Λιβύη, την οποία επίσης την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές σε διάφορα έργα, προγράμματα. Επίσης η Κατάντια σήμερα της Λιβύης. Τώρα δηλαδή έχουμε δύο τερατουργήματα, ας πούμε, που είναι δημιουργήματα καθαρά της Δύσης. Έχουμε τη Λιβύη και τη Συρία. Δύο χώρες που δεν είχαμε και κάτι εναντίον τους δηλαδή και που εμείς σαν Ελλάδα έπρεπε να έχουμε καλή σχέση. Ξέρετε, συμπτωματικά. Και είχαμε καλές σχέσεις. Και είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Το γυμνάσιο του Καΐρου, το ελληνικό, είναι η Αμπέτιο σχολή. Η οικογένεια των Αμπέτ ήταν ορθόδοξη, ελληνοορθόδοξη, συριακής καταγωγής οικογένεια που ήρθαν και φτιάξανε το μεγάλο σχολείο του Καΐρου. Μιλάω τώρα και σαν Αιγυπτιώτης. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν πάντοτε καλές σχέσεις και δεν είναι και λίγοι που μιλάνε ελληνικά στην Συρία. Σύριοι. Έχει διασωθεί και μάλιστα μου κάνει εντύπωση σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά έχει διασωθεί. Στη Λιβύη γνωρίζουμε όλοι τις σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο Καντάφης. Στο τέλος όμως πήγαινες εκεί και έβλεπες μια χώρα που είχε νοσοκομεία, είχε δημόσια ιατρία, είχε μαγαζιά τα οποία ήταν καθαρά και πουλούσαν τα εμπορεύματα και πήγαινε ο κόσμος εκεί πέρα και είχε πάρκα. Προσπαθούσε να φτιάξει αγροτική, να κάνει γεωργία, να κάνει αρδευτικές περιμέτρους. Τα πλήρωνε ακριβά με τα πετρέλαια αυτά. Προσπαθούσε να φτιάξει τέλος πάντων τη χώρα του κάτω. Και τώρα ένα μη κράτος. Και τώρα είναι τίποτα. Ένα διαλυμένο κράτος, στο οποίο βέβαια εμείς εκεί τότε επί Καντάφη είχαμε δημιουργήσει και βάσεις, γιατί πιο πολύ και ο ίδιος ο Καντάφη σπούδασαν εδώ στην σχολή Ευρυπίδων, στις ιδιωτικές σχολές. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε τελείως έξω. Και η Τουρκία έχει παίξει το χαρτί της μισής Λιβύης, γιατί είναι περίπου κομμένη στη μέση η Λιβύη. Και έχει μεγάλη επιρροή και εκεί. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στη χάραξη τώρα, ας πούμε, των θαλάσσιων ζωνών, τα βλέπουμε σε όλα αυτά. Η ανάγκη για μια εξωτερική πολιτική ελληνική, η οποία θα είναι πολλών αζημουθείων, η οποία θα είναι ισορροπημένη, η οποία θα πάρει υπόψη της το τι γίνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, η οποία θα κάνει αυτό στοιχειώδες, ότι έκατσε ο Παλαιστίνιος και είδε τι σημαίνει ο δρόμος που λένε οι Ινδοί και τι σημαίνει ο δρόμος που λένε οι Κινέζοι και προσπαθεί να κάνει μια αποτίμηση. Ότι φροντίζουν κάποιες άλλες χώρες να έχουν ισχυρή παρουσία. Οι Κινέζοι έχουν πολύ ισχυρή παρουσία, αλλά είναι μεγάλη χώρα θα πεις, αλλά οι Τούρκοι επίσης έχουν ισχυρή παρουσία στην Αφρική. Εμείς είχαμε παρικίες έτοιμες εκεί, έτοιμες παρικίες στο Καμερούν, στην Αιθιοπία, στην Αίγυπτο, παντού. Δεν φροντίσαμε να τις κρατήσουμε. Και τώρα έστω θα έπρεπε με χίλιους τρόπους να προσπαθήσουν, ακόμα και όταν υπάρχουν προσπάθειες από ανθρώπους οι οποίοι συναλλάσσονται οικονομικά, εμπορικά, να κοιτάς και μέσω αυτών εδώ των ανθρώπων να δομήσεις κάτι. Δεν καταφέραμε να αναστήσουμε τις σχολές μας, τα σχολιά μας κάτω στην Αλεξάνδρεια. Η Αίγυπτος σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, 110 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σπουδάζουν, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, υπάρχει φτώχεια, εξαντλήτως, δεν προλαβαίνουν στο βηματισμό τους να τη γυρίσουν, να το περάσουν, αλλά κάποια στιγμή θα σηκώσουν κεφάλι οι Αιγύπτιοι, είναι σοβαρός λαός, είναι μεγάλος λαός. Το ίδιο θα συμβεί, όπως είπαμε, και στη Συρία και στη Σαουδική Αραβία. Στην Αλγερία ήδη γίνεται αυτό. Τώρα, συγγνώμη, ξέρεις τι μου θυμίζεις. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Κοκκόνη, Ιωάννης Κοκκόνης. Παραμονές, μάλλον μετά το 1921, είχε γράψει ένα δίτομο έργο και εκεί χαρακτηρίζει τους τότε, ας πούμε, υψηλούς Έλληνες της. Λέει, οι εκ μεγαλοδούλων καταγόμενοι. Εκ μεγαλοδούλων. Ναι, λοιπόν. Το πολίτευμά μας είναι πολίτευμα μεγαλοδούλων, ας πούμε. Δηλαδή, μιλές όλα αυτά τα πράγματα και θέλει ελεύθερους ανθρώπους, ας πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, να ρισκάρουν έστω αυτό που λένε εμπόριο, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι. Θέλει και πλήρη κυριαρχία. Τουλάχιστον του εαυτού σου. Δηλαδή. Το κράτος δεν είναι πλήρως κυρίαρχο. Βασίλη, τον 19ο αιώνα, όλοι αυτοί ρισκάρανε, σηκώθηκανε, φύγανε κάτω. Το λέω πάλι και σαν χιώτης, ας πούμε, γιατί μπενάκηδες, σαλβάγοι, χορέμιδες, όλοι αυτοί σηκωθήκαν και φύγανε και πήγανε κάτω στην Ελλάδα. Εάν ξέραμε ο Τσανακλής πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε, ξεκίνησε, πουλάγε καπνό
και τσιγάρο σε χαρτάκια, τσιγάρο χαρτό. Αυτό μετά τον οδήγησε στο να φτιάξει τσιγάρο, κανονικό, βιομηχανικό που λέμε τσιγάρο, βιοτεχνικό τσιγάρο. Προχώρησε και με αυτό. Και μετά είπε, θέλω να αγοράσω και γη. Πού είναι φτηνή η γη? Δυτικά της Αλεξάνδρειας. Εκεί προς τα κτήματα που λέγαμε μετά του Σανακλή. Έκατσε με τον Μοχάμεντ Άλι. Ο Μοχάμεντ Άλι τράβηξε κανάλι από τον Νείλο και του το πήγε εκεί. Αδερφέ Έλληνα, σου το φέρω εγώ το κανάλι εκεί. Ερχόταν το κανάλι με λασπόνερο. Ξαναδημιούργησε έδαφος. Εκεί τα κτήματα του Σανακλή φτιάχνανε κρασιά. Τεράστια αυτά ψυγεία τώρα, αυτά που γίνονται με τσιμέντο και τα λοιπά, έβγαζε μια μεγάλη παραγωγή, εξαγωγές στη Γαλλία, στην Ευρώπη. Έρχεται ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ, απαγορεύεται, του λέει, το Πανεπιστήμιο του Άσχαρ να έχουμε τώρα τα ποτάκια, να μεθάμε εδώ πέρα, και να πάρεις μέτρα. Τα ζήγησε από εδώ, τα ζήγησε εκεί ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ, είπε ναι, θα το σταματήσουμε. Αλλά και τι θα γίνει με το Τσανακλή που τέλος πάντων είναι αυτή η βιομηχανία που έχει τα ωραία κρασιά και τα λοιπά. Θα κάνουμε μια εξαίρεση. Θα κρατήσουμε τον Τσανακλή, ο οποίος βέβαια θα του πούμε να εξάγει στο εξωτερικό. Άμα πας τώρα στο Κάιρο, μόνο δεν πουλάς εδώ. Σε όποιο μαγάζι, σε όποιο μπακάλικο να πήγαινε στην Αίγυπτο, είχε κρασιά Τσανακλή. Λέως, στόλισε το πρόβλημα. Νομίζω είχαμε την αίσθηση αυτή του ρίσκου, δημιουργούμε και αλλού την πατρίδα μας. Έχουμε τη μάνα πατρίδα και δημιουργούμε και μια πατρίδα αλλού. Και βέβαια δεν πειράχτηκε ποτέ κανένας ναός στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία, αυτά δεν έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Είναι αυτή η ιστορία με το μοναστήρι της Μαλούλα στη Συρία. Όταν τέλος πάντων το κατέλαβαν οι Τζάμπαντε Νόστρα, οι τζιχαντιστές που λέμε, ήταν γυναίκες καλόγριες, φύγανε κακήν κακός, δεν ήταν εχμάλωτες, πολλά συζητιούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται η αντεπίθεση και η Χεζμπολάχ πάει να πάρει το μοναστήρι. Το παίρνει το μοναστήρι, φέρνουν τις καλόγριες, τις εγκαθιστούν εκεί και έρχεται ο στρατηγός της Χεζμπολά, μπαίνει μέσα στο ναό, βλέπει την Παναγιά απέναντί του, στέκεται προσοχή και τη χαιρετάει στρατιωτικά, τη υπερμάχο. Λοιπόν, τι ψάχνεις να βρεις τώρα, να πούμε. Γύρισε μετά, πηγαίναμε να φάμε ένα ψαράκι στο Λίβανο μαζί με ένα φίλο ο οποίος είναι ο διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Χεζμπολά. Να, γι' αυτά και εγώ δεν βλέπω χαίρι που λένε εδώ στην Ελλάδα. Σου λέει τι κάνει αυτός τώρα, πού τους ξέρει όλους αυτούς και πώς. Τίποτα, το πιο εύκολο πράγμα είναι. Αρκεί να είναι building trust που λέμε, χτίζεις εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη χτίζεται. Και ένας ο ίδιος δεκτικός. Και χτίζονται και με το πρόσωπο. Αυτοί βλέπουν πρόσωπο. Εμείς βλέπαμε παραδοσιακά πρόσωπο. Οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πρόσωπο. Δηλαδή είναι ουσιώδεις διαφορές αυτές. Το ένθεο υπάρχει σε αυτούς. Δεν είναι η καρικατούρα που παρουσιάζουμε. Το ένθεο υπάρχει και σε εμάς. Το βλέπουμε εδώ. Δεν είμαστε Βέλγοι. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, ας πούμε. Έχουμε. Τα έλεγε και ο Πόντογλου, τα πάνε κι άλλοι, ας πούμε. Είμαστε αλλιώτικοι εμείς. Αυτά εδώ είναι και εκείνα τα οποία, αν θες, περνάνε και δεν είναι μόνο είσαι Έλληνας, είσαι Ιουνάνης, έλα. Είναι ότι βλέπει κάποια πράγματα. Μου έλεγε αυτός ο Αλιφαγιάρ που τρέχανε όλοι και τον πιάνε, τον αγκαλιάζανε και του λέγανε «Α, εσύ είσαι εκεί με τα προφυλακτές». Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Αυτός ο διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Χεζμπολά. Ευτυχώς αυτός ο άνθρωπος τον έχω φέρει εδώ 2-3 φορές στην Ελλάδα και μπορεί και βγαίνει και έρχεται στην Ελλάδα γιατί τον καλεί το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για να κάνει διαλέξεις. Οπότε τον κάλεσε και το δικό μας εδώ πέρα το ΙΔΙΣ, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της, υπάγεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήρθε και άλλη μια φορά για πάλι σε ένα σχετικό κάλεσμα. Και ο ένας άνθρωπος που σου αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Τώρα του στείλα, ήθελε, τα άρεσαν τα κροκέραμα, του στείλα κροκέραμα. Κάτω 2-3 κροκέραμα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τα περιθώρια να πλησιάσουμε τα 500 εκατομμύρια των Αράβων είναι πολύ μεγάλα. Θέλει όμως να βγεις από το καβούκι σου, να βγεις από την κακομεριά σου, να βγεις από το να είσαι ζήτουλας. Αν μας δώσουν και κάνα, ξέρω εγώ, μας δώσουν και 2 αεροπλάνα ακόμα, αντισταθούμε στην Τουρκία. Πώς θα αντισταθείς με αυτά, θα αντισταθείς στην Τουρκία. Πρώτον θέλεις εύψυχο λαό, ανθρώπους με πίστη σε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Και τι άλλο θέλεις? Θέλεις και να έχεις πολλές συμμαχίες.
να σε βοηθήσουν δηλαδή. Δεν, αυτοί είναι που δεν αφήνουν σε χλωροκλάδι. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, ο Παλαιστίνιος υποστηρίζεται από τον Ιρακινό, από διάφορους, και υποστηρίζεται ακόμα και από ανθρώπους από που στην Αμερική, από έτσι. Την Νότια Αφρική. Βέβαια. Αυτό που κάνει η Νότιος Αφρική είναι, τέλος πάντων, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Τεράστια σημασία. Η οποία κάλεσε κόσμο κάτω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες να μας φέρεις από τη συζήτηση της μεγάλης στρατηγικής στη συζήτηση των διαπροσωπικών σχέσεων, χωρίς να φεύγουμε ποτέ και από το πρώτο πεδίο, με τη βιωματική σχέση που έχεις με τη Μέση Ανατολή ως Αιγυπτιώτης και διαπιστώνω κυριευμένος από την νοσταλγία Αιγυπτιώτης, με την επιστημονική σχέση που έχεις με την περιοχή ως μηχανικός ειδικευμένος σε αναπτυξιακά ζητήματα, με την πολιτική σχέση που έχεις με όλα αυτά τα πράγματα ως άνθρωπος της αριστεράς κατά δεκαετίες τώρα και μάλιστα των πιο αιρετικών εκδοχών της κατά προτίμηση, και με την πολύπλευρη ακτιβιστική σχέση που έχεις βεβαίως με την περιοχή, και ήταν και η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι έφερες όχι μόνο την Παλαιστίνη για την οποία ξεκινούσαμε να συζητάμε, αλλά συνολικά την Μέση Ανατολή πολύ κοντά μας, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, και ελπίζω η συζήτηση αυτή... Η καθημάς Ανατολή. Η καθημάς Ανατολή. Και ελπίζω να ήταν διαφωτιστικά αυτά που μπορέσαμε να χωρέσουμε στο αναγκαστικά περιορισμένο χρονικό διάστημα της βιντεοσκόπησής μας. Και πάλι ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και αν ακουστεί και ο καημός των τελευταίων παραγράφων της συζήτησής μας, να δει λιγάκι η Ελλάδα την καθημάς Ανατολή, η σημερινή Ελλάδα. Χωρίς ξένα ματογιάλια, κατά προτίμηση. Χωρίς ξένα ματογιάλια. Χωρίς ξένα ματογιάλια, ακριβώς. Αυτό είναι η αμεσότητα. Άμα πετύχεις την αμεσότητα, τότε πετυχαίνεις πολλά. Ευχαριστώ και πάλι.